Λοιπόν, καλησπέρα σας. Με βάση τις συστάσεις που προηγηθήκανε και την ενδυμασία που φέρω, εκτιμώ ότι είναι από όλους κατανοητό ότι είμαι ο Δημήτριος Δαλακλής, αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού. Τι θα συζητήσουμε σήμερα. Ελπίζω ότι καταναλώθηκε στο διάλειμμα και το προχωρημένο της ώρας να μην σας επιδράσει αρνητικά στην προσοχή και προσήλωση στα περιεχόμενα της διάλεξής μου, η οποία αναφέρεται στην επίδραση του φαινομένου της Σομαλικής Παρεατίας στο Παγκόσμιο Σύστημα Θαλασσίων Μεταφορών. Ευτυχώς ο κύριος Βλάχος δημιούργησε σοκ και δέος με τα μαθηματικά και τα ηλεκτρονικά, οπότε εγώ που θεωρούσα ότι είχε μία τεχνική διάσταση η διάλεξή μου, εκτιμώ ότι θα σας φανεί πάρα πολύ εύκολο. Άρα, καταρχήν, θα κινηθούμε σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο έχει μία τεχνική διάσταση, δηλαδή παρόλο που είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από εσάς θα έχετε διαβάσει κάποια από τα πολυάριθμα άρθρα δημοσιογραφικές αναλύσεις που έχουν προσπαθήσει να φωτίσουν τη δράση των Σομαλών πειρατών, είναι ευκαιρία η τωρινή διάλεξη να δώσει μία πιο πολύπλευρη προσέγγιση και να επιλύσει απορίες που μπορεί να υπάρχουν. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει συνάφεια με τη σημερινή εκδήλωση, εστιάζεται στο ζήτημα της ηγεσίας. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα ήθελα να φωτίσουμε κάποιες νοοτροπίες ή πρακτικές κουλτούρας, τις οποίες έχω αποκομίσει από το επάγγελμά μου, και να δούμε εν κατακλείδη τι κάνει ένας ηγέτης. Χρήζει εδώ περαιτέρω διευκρινήσεως ότι στην Ελλάδα, που ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης είναι και ιδιοκτήτης αυτός ή ο γιος του, δηλαδή έχουμε μια συγκεντρωτική λειτουργία της επιχείρησης, πολλές φορές μπερδεύουμε το ρόλο του ηγέτη με του διευθυντή ή μάνατζερ. Ο ηγέτης εστιάζει στην επιβίωση του οργανισμού του οποίου προείσταται και κοιτάζει το μέλλον του. Δηλαδή, είμαι ασφαλής σήμερα, να συνεχίσω να υπάρχω και το μέλλον. Ενώ ο μάνατζερ, ο διευθυντής δηλαδή, εκπληρώνει καθημερινές λειτουργίες. Θα πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε διευθύνοντες εκτελεστικοί σύμβουλοι σε μια εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Ο ηγέτης δεν ασχολείται με το ποιους θα απολύσει από το τμήμα παραγωγής τηλεοράσεων CRT ή πότε θα κλείσει συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής. Αλλά κοιτάζει, είναι δυνατόν η εταιρεία μου να δραστηριοποιηθεί, για παράδειγμα, στο καινούριο τηλέφωνο που δεν θα υποστηρίζει μόνο το GPS, αλλά και τον Γκαλιλαίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε λίγο καιρό θα βρει στην αγορά, άρα θα μου εξασφαλίσει την επιβίωση της επιχείρησής μου. Ενώ αντίστοιχα ο διευθυντής παραγωγής θα αποφασίσει ποιος και πότε θα απολυθεί. Ας το δούμε τώρα σε κρατικό επίπεδο. Ο ηγέτης δεν ασχολείται με την πορεία τήρησης του προϋπολογισμού. Ασχολείται, για παράδειγμα, με τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικής, η οποία θα εξασφαλίσει την επιβίωση του ίδιου του κράτους και σαφέστατα την ευημερία των πολιτών του. Ενώ αντίστοιχα υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι θα φροντίσουν την τήρηση του προϋπολογισμού, στην προκειμένη περίπτωση, για να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, οι προϊσταμένοι ή οι διευθυντές των οικονομικών εφορίων. Ας ανέβουμε ένα ακόμα επίπεδο πάνω, ας το δούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ηγέτης θα εξασφαλίσει τη συνοχή και την ευημερία όλων όσων ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ασχοληθεί με την τήρηση του προϋπολογισμού και τα ελλείμματα στη χώρα Χ και τη χώρα Ψ. Αντίστοιχα, δεν θα πρέπει να διστάσει να παραδεχτεί ακόμα και το λάθος του. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν έκανα λάθος, το παραδέχομαι και κοιτάζω να κινηθώ στην κατεύθυνση να το διορθώσω. Ας γυρίσουμε τώρα στο τεχνικό κομμάτι της διάλεξης. Εάν θέλουμε να δούμε τον ορισμό, το βασικό εργαλείο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πειρατείας είναι η Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι του 1982. Πολλοί ίσως από εσάς να έχετε ακούσει ακροθυγώς το θέμα με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 6 τα 12 ναυτικά μίλια. Εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες προβλέψεις, όπως εκεί υπάρχει και η πρόβλεψη πότε μία πράξη παράνομη στη θάλασσα χαρακτηρίζεται ως πειρατεία. Θα ήθελα να έχω και εγώ την ίδια προσέγγιση που είχε ο κύριος Βλάχος, δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να διακρίνουμε και εμείς τι ακριβώς συζητάμε από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, με βάση τη σοβαρότητα του περιστατικού, έχουμε την κατηγοριοποίηση που βλέπουμε. Οι μικρές και μεσαίες κλίμακες ουσιαστικά αναφέρονται σε κλοπές κατά κύριο λόγο σε λιμάνι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ανέβηκα πάνω στο πλοίο, βρήκα ένα πορτοφόλι εκτεθειμένο, το πήρα και έφυγα. Άρα θα έλεγα πολύ μικρός κίνδυνος για τη ζωή του πληρώματος. Η μεσαίας κλίμακας, που συνήθως και αυτή λαμβάνει χώρα εντός του λιμένα ή σε κάποιο αγκυροβόλιο του καραβιού, είναι ουσιαστικά ευκαιριακό και είναι να ανέβω πάνω και, αν μπορέσω, να πάρω τα περιεχόμενα του χρηματοκιβωτίου που αναφέρεται στη μισθοδοσία του πληρώματος. Μεγαλύτερο κέρδος,
Εκεί μπορεί να καταφύγω και εύκολα στη βία. Δύσκολα θα με διώξουν πάνω από το καράβι. Μπορεί να τραβήξω και ένα μαχαίρι ή κάποιο όπλο. Η τρίτη κατηγορία που βλέπουμε στην προβολή, το πλοίο φάντασμα, είναι σαφώς πιο περίπλοκη. Δεν είναι ευκαιριακή. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οργάνωσης. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για συνδικάτο εγκλήματος. Αφού το πλοίο θα καταληφθεί, σε πολλές περιπτώσεις το πλήρωμα θα θανατωθεί ή στην καλύτερη περίπτωση θα το αφήσουν ελεύθερο σε μία βάρκα, σε έναν ωκεανό και ελπίζω να έχει την ευτυχή κατάληξη κάποιος να τους ανακαλύψει. Το πλοίο θα οδηγηθεί σε κάποιο γκρίζο, θα το χαρακτήριζα. Ουσιαστικά είναι χωρίς αρχές επίβλεψης λιμένα, όπου εκεί θα αλλάξει χρώμα, θα αλλάξει όνομα, θα αλλάξει χαρτιά. Το εμπόρευμά του θα διοχετευτεί σε κάποια μαύρη αργορά. Άρα, συνήθως φορτία χίδιν, σιδηρομεταλλεύματα ή κατά προτίμηση πετρέλαιο, βενζίνες είναι τα ζητούμενα. Και ή δυνατόν θα επιχειρηθεί να ξαναμπεί στην αγορά, ώστε αν κάποιος κάνει το λάθος και το χρησιμοποιήσει, να χάσει και αυτό το φορτίο του. Γιατί βάλαμε ξεχωριστά τη Σομαλική πειρατεία. Μέχρι τώρα, σε γενικές γραμμές, ο στόχος ήταν το πλοίο ή το φορτίο. Στη Σομαλική πειρατεία, αντίθετα, ο στόχος είναι το ίδιο το πλήρωμα. Δηλαδή, εδώ έχουμε για μια πλήρη αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου. Άρα, ενώ μέχρι πρότινος το πλήρωμα ήταν βάρος, τώρα το τελικό ζητούμενο είναι το πλήρωμα. Και μάλιστα, οι Σομαλοί πειρατές καταλαμβάνουν το πλοίο, το οδηγούν σε ένα ασφαλή λιμένα και έρχονται σε διαπραγματεύσεις με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου και ζητάνε ουσιαστικά λίτρα και αφήνουν στη συνέχεια το πλήρωμα με το φορτίο ακέραιο να συνεχίσει ανενόχλητο το ταξίδι του. Εάν προσπαθούσαμε να έχουμε μία απεικόνιση της πειρατικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του 2012, τα σκουρόχρωμα είναι περιστατικά πετυχημένων πειρατικών προσπαθειών, ενώ τα ανοιχτόχρωμα είναι αποτυχημένα εγχειρήματα. Άρα, όπως βλέπουμε, είναι αρκετά πυκνή η πειρατική δραστηριότητα και φυσικά υπάρχουν τελικά τρεις περιοχές οι οποίες συγκεντρώνεται κυρίως αυτή η δραστηριότητα. Η πρώτη περιοχή είναι τα στενά της Μάλακα, ήδη από τις δεκαετίες του 90, που παρόλο που τώρα που μιλάμε η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν, καθώς είναι η πύλη μεταξύ Ειρηνικού και Ινδικού ωκεανού. Άρα όλες οι εξαγωγές της Ασίας, για να έρθουν προς τη Δύση, θα περάσουν από εκεί. Δυτικά της Αφρικής, ο κόπος της Γουινέας. Τώρα τελευταία έρχεται όλο ένα και περισσότερο στο προσκήνιο. Γιατί εκεί υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες εξάγουν πετρέλαιο, είτε προς την Ευρώπη είτε και προς την Αμερική. Άρα και εκεί πέρα έχουμε, στα πλαίσια της φτώχειας που επικρατεί, αυξημένη πειρατική δραστηριότητα. Και φυσικά αυτό που όλοι ξέρουμε, πέριξ της Σομαλίας, στο κέρας της Αφρικής, το οποίο το λέμε και ως Σομαλική πειρατεία. Φυσικά η όλη κατάσταση δεν δημιουργήθηκε σε μία μόνο νύχτα. Ήδη από το 2004-2005. Οι Σομαλοί πειρατές, για να χρησιμοποιήσουμε και δημοσιογραφικές εκφράσεις, άρχισαν να δείχνουν τα δόντια τους, δηλαδή ουσιαστικά να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους όλο ένα και πιο μακριά από τις ακτογραμμές. Έτσι που ουσιαστικά κάποια στιγμή, ανάμεσα στο 2008 και 2009, έγινε κατανοητό ότι κανένα πλοίο δεν ήταν πλέον ασφαλές. Άρα, πάρα πολύ ορθά, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώσαν το πρόβλημα και φυσικά μία βασική αρχή είναι ότι όταν κάτι πηγαίνει στραβά, πρέπει να κάνεις κάτι. Νομίζω ότι οι Αγγλοσάξονες το λένε πάρα πολύ χαρακτηριστικά όταν λένε something is better than nothing. Ή όταν κάτι πάει στραβά, κάνε κάτι. Να δανειστώ από την ιατρική επιστήμη. Εάν κάποιος δίπλα μας έχει αιμορραγία, σαφέστατα δεν είμαστε γιατροί. Αλλά δεν θα τον αφήσουμε να πεθάνει αβοήθητος, άρα θα κάνουμε κάτι. Και επίσης να πω ότι αυτή η πρώτη μας αντίδραση, ακόμα και αν είναι λάθος, θα μας δώσει ένα μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης, ώστε στη συνέχεια να τη βελτιώσουμε και να τη διορθώσουμε και να την προσαρμόσουμε στο να γίνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να αναλάβει ενέργεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα βασικό λόγο. Όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, οι Σομαλοί πειρατές είναι αδίστακτοι, δεν διστάζουν να καταφύγουν στη βία και είναι φυσικό ότι απειλούνται οι ζωές των ναυτικών. Εδώ να πούμε ότι ο τρόπος δράσης είναι πάρα πολύ έξυπνος και θα έλεγα και μηδενικού κόστους. Μιλάμε για πλαστικές βάρκες, από πολυεστέρα δηλαδή, στις οποίες βάζουμε μερικά βαρέλια νερό και βενζίνη για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτονομία και δύο εξελέμβιες μηχανές πολύ υψηλής ισχύως για να δημιουργήσουν ένα πλεονέκτημα ταχύτητας. Περιπλανιώνται στη θάλασσα μέχρι να συναντήσουν τον κατάλληλο στόχο ευκαιρίας και ουσιαστικά μετά εξορμούν για να καταλάβουν το πλοίο. Πολλοί από εσάς, μια που όπως μίλησε αυτός που έκανε την εισαγωγή, ουσιαστικά μιλάμε για το ρεσάλτο που βλέπουμε στις κλασικές ταινίες του Hollywood. Τώρα,
τι τους επιτρέπει και δρούνε σε τόσες μεγάλες αποστάσεις από την ακτή. Φυσικά αυτοί δεν μένουν μέσα στις βάρκες, υπάρχει κάποιο πιο μεγάλο καράβι, το οποίο τους υποστηρίζει και όταν πετύχουν τον ανυπεράσπιστο στόχο τους, εξορμούν στην κυριολεξία και τρέχουν να καταλάβουν το σκάφος. Θα ήθελα τώρα να σκεφτείτε ότι είστε εσείς πλήρωμα ενός πολεμικού σκάφους το οποίο περιπολεί στην περιοχή και να μου πείτε αν μπορείτε να ξεχωρίσετε από τη φωτογραφία που βλέπετε, αν αυτοί εδώ είναι απλοί αθώοι ψαράδες οι οποίοι σε μια χώρα η οποία πεινάει στην κυριολεξία προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζήν ή είναι πειρατές. Μη σας κουράσω πάλι με τεχνικές λεπτομέρειες, το συγκεκριμένο θα το αφήσω, γιατί βλέπω ότι τελειώνει και ο χρόνος και να πω ότι η διοργανώτρια με απείλησε ότι είναι ηλεκτροσόκ και θα πρέπει να φροντίσω την τήρηση του χρόνου. Πάντως σε κάθε περίπτωση, γιατί πρέπει να αναλάβουμε δράση. Διότι όπως βλέπουμε, η σομαλική λεκάνη και ο κόλπος του Άντεν βρίσκονται ακριβώς εκεί που περνάνε όλα τα πλοία τα οποία φέρνουν εμπορεύματα στην Ευρώπη. Τι λύσεις υπάρχουν, είτε συνέχιση της ίδιας διαδρομής, αναλαμβάνοντας φυσικά τον αυξανόμενο κίνδυνο, ή να αλλάξω και να κάνω τον περίπλου της Αφρικής. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να θέλω να σας το διαβάσω εγώ, αφού εκτιμώ ότι όλοι βλέπουμε τη διαφάνεια, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι επηρεάζονται σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της Αιγύπτου είναι η διόρυγα του Σουέζ και τα τέλη διέλευσης από εκεί. Η πειρατή επεδρά δυσμενώς στον αριθμό των διελεύσεων. Καταραίουν τα έσοδα, καταραίει η οικονομία, περαιτέρω αποσταθεροποίησης μιας χώρας η οποία είναι ήδη με πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τη σταθερότητα του καθεστώτος. Και φυσικά, εγώ θέλω απλά να σταθώ στο τελευταίο. Αφού η ναυτιλιακή εταιρεία θα πληρώσει παραπάνω ασφάλιστρα, θα χρεώσει μεγαλύτερα ναύλα, άρα το προϊόν θα έρθει με μεγαλύτερη τελική τιμή στον καταναλωτή. Και δεν νομίζω ότι αυτό τώρα που πέφτουν τα εισοδήματα όλων να είναι κάτι το ευχάριστο για μας. Επίσης, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το πετρέλαιο αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας οικονομίας. Βλέπουμε από το σχήμα ότι η μεγαλύτερη γεννήτρια θαλασσίων μεταφορών πετρελαίου, ο Περσικός κόλπος, επηρεάζεται εξαιρετικά αρνητικά από τη δραστηριότητα των Σομαλών πειρατών. Και με βάση την ακτίνα δράσης που έχουν, ακόμα και αν κατά πρώτης μπορεί να φαίνεται ότι κάποιες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία υποφελούνται από τη δράση των Σομαλών πειρατών, ουσιαστικά πάλι θα πληρώσουν το πετρέλαιο σε αυξημένες τιμές. Είπαμε λοιπόν ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν την εκτέλεση της επιχείρησης Αταλάντα, που ουσιαστικά μιλάμε για περιπολίες πολεμικών πλοίων, με σκοπό τουλάχιστον να περιορίσουν τη δράση των Σομαλών πειρατών και κατά προτίμηση να την πατάξουν. Βλέπουμε πίσω στο χάρτη ουσιαστικά ποια είναι τα αντικείμενα δραστηριοποίησης. Να πω ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Υπήρξε μια διπλή προσέγγιση. Καταρχήν είχαμε σταθεροποίηση της κυβέρνησης της Σομαλίας, διότι οι πειρατές της Σομαλίας θα εξαλειφθεί μόνο όταν οι ίδιοι Σομαλοί μπορέσουν να αναλάβουν την ασφάλεια στις ακτές τους, αλλά ακόμα και η δράση των πολεμικών πλοίων, τα οποία συνέλαβαν ένα τεράστιο αριθμό πειρατών ή τουλάχιστον παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διελεύση των πλοίων. Έτσι, ενώ είχαμε πάρα πολλά πλοία εχμάλωτα και ένα αριθμό της τάξης των 200 ναυτικών κατά την έξοδο του 12, σήμερα η κατάσταση είναι ακόμα πιο βελτιωμένη και μιλάμε πλέον για πλοία στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και εκεί πιθανώς καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό έχουν σταματήσει να γράφουν και οι δημοσιογράφοι. Προς Θεού, αυτό δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκε το πρόβλημα της πειρατείας, έτσι. Θα ήθελα να ρίξετε μία ματιά στο κόστος και να δείτε ότι τελικά το κόστος αναφέρεται περισσότερο στις υπηρεσίες ασφαλείας. Όπου βλέπετε military operations, σκεφτείτε ότι μιλάμε για επιβάρηση κρατικών προϋπολογισμών. Όπου μιλάμε για υπηρεσίες φύλαξης με ιδιωτικά, μιλάμε αυξημένα λειτουργικά κόστη για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Τώρα, τι μπορεί να γίνει από τη μεριά του πληρώματος. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είτε είμαι ηγέτης, είτε είμαι μάνατζερ, είτε είμαι απλός εργάτης, στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία θα πρέπει να χαρακτηριζόμαστε από ευελιξία. Οι λύσεις δεν χρειάζεται να είναι πολυσύνδετες. Δεν χρειάζεται να έχω 2 διδακτορικά και 5 μεταπτυχιακά για να προτείνω λύσεις. Παράδειγμα, στη φωτογραφία που βλέπουμε, ένα απλό σειρματόπλεγμα στα πλευρά του πλοίου, με κόστος 0, μπορεί να δυσκολέψει κατά πολύ το εγχείρημα του Σομαλή πειρατή να ανέβει, μετά να πάει στη συνέχεια στη γέφυρα του πλοίου και με την απειλή ενός όπλου να αναλάβει τον έλεγχο της διακυβέρνησης του πλοίου. Ή επίσης μπορούμε να ρίξουμε νερό από τις μάνικες του πλοίου. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο το ίδιο το εμπορικό πλοίο να χρησιμοποιήσει βία. Ένας είναι ο φορέας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει βία. Αυτές είναι οι ένοπλες δυνάμεις ή οι αστυνομικές δυνάμεις. Δυσκολίες.
για αυτούς οι οποίοι επιχειρούν στην περιοχή. Πάρα πολλές. Ενδεικτικά να πω, αυτοί που προφανώς στη μία φωτογραφία είναι πειρατές γιατί είναι οπλισμένοι, την ώρα που πας να τους συλλάβεις, πετάνε τα όπλα στη θάλασσα και ξαφνικά μετατρέπονται σε ψαράδες. Ευελιξιμότητα από τη μεριά του πληρώματος. Μία νέα ειδικότητα βρέθηκε, αυτή του βιντεολήπτη. Δηλαδή, χρήστηκε κάποιος από το πλήρωμα, ο οποίος τραβάει βίντεο συνεχώς, ώστε να υπάρχουν αποδεικτικά για το δικαστήριο. Διασύνδεση πειρατείας και τρομοκρατίας. Δεν ξέρω, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και αναλυτές σε θέματα αμήνης τρομοκρατίας έχουν προσπαθήσει να διασυνδέσουν τη δράση των πειρατών με ζητήματα τρομοκρατίας. Ίσως κάποιοι από εσάς οι παλαιότεροι να θυμούνται και τις περιπέτειες του Ακίλε Λάουρο, που κάποιοι επιβάτες ανεβήκανε πάνω, στη συνέχεια βγάλανε όπλα από τις βαλίτσες τους και καταλάβαν τον έλεγχο του πλοίου. Άρα, αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για πειρατές, μιλάμε για τρομοκράτες. Η όλη συσχέτιση πειρατείας-τρομοκρατίας είναι με βάση το ζήτημα της δικαιοδοσίας. Εάν είσαι πειρατής, σε δικάζει η χώρα που σε συνέλαβε. Ενώ αν είσαι τρομοκράτης, σε δικάζει οποιοδήποτε. Να πω εδώ πέρα ότι η πιο εύκολη διάκριση την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ότι η πειρατεία έχει βασικό κίνητρο το οικονομικό κόστος, ενώ η τρομοκρατία έχει πολιτικούς σκοπούς. Αυτοί οι οποίοι βάλαν τις βόμβες στη Βοστόνη δεν θέλανε να βγάλαν κέρδος. Θέλανε να δημιουργήσουν στους Αμερικάνους την εντύπωση ότι δεν είναι ασφαλής ούτε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Κοντεύοντας προς την ολοκλήρωση της παρουσίασης, να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες ακριβώς από το πεδίο. Εδώ θέλω να πω, ο ρόλος του ηγέτη θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ κάποιον ναύτη, ο οποίος ανεξαρτήτως μάλιστα του επίπεδου εκπαίδευσης που έχει, θα πρέπει να πάρει αποφάσεις ζωής και αν πει ότι αυτοί είναι ψαράδες, μένουν όλοι όπως είναι και δεν κάνουν τίποτα, αν πει ότι αυτοί είναι πειρατές, να θέσει ένα ολόκληρο σύστημα σε εγρήγορση και έτσι σε λίγο να δούμε να αρχίσουμε ανταλλαγή πυροβολισμών και ούτω καθεξής. Ευελιξιμότητα. Είπα πριν ότι τα πολεμικά πλοία δεν είναι φτιαγμένα για να κάνουν αστυνομικά καθήκοντα που είναι να ασχολούνται με τους πειρατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσέξουμε και εμείς την προσωπική μας ασφάλεια. Πολλές φορές έχω μείνει έκπληκτος με την ευρηματικότητα του προσωπικού που εμπλέκεται, διότι το τελικό ζητούμενο ποιο είναι η επιτυχία. Και θα πρέπει να είναι βηματιστική, μικρά και σταθερά βήματα, έτσι ώστε πάντα να φτάσουμε. Εάν θέλουμε να πάμε από τη γη στον Άρη, πρώτα θα πάμε στο φεγγάρι για να χτίσουμε εκεί το διαστημόπλοιο, το οποίο θα μας επιτρέψει να πάμε στο τελικό ζητούμενο. Εδώ πέρα λοιπόν να πω ότι να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Θα ακολουθήσει και κάποιο βιντεάκι σε λίγο. Να πω σε προσωπικό επίπεδο ότι ξεκίνησα από ένα απλό άρθρο. Προχώρησα σε ένα άρθρο που βραβεύτηκε. Προχώρησα σε αντιπροσώπευση της χώρας μου σε διεθνή συνέδρια ή και στο εξωτερικό και κατέληξα να έχω γράψει ένα βιβλίο για την πειρατεία και νομίζω ότι επειδή αν δεχτούμε ότι το μία εικόνα χίλιες λέξεις, ας δούμε ένα δίλεπτο βίντεο για να δούμε τι ακριβώς έχουμε στη Σομαλία. Επίσης, αλλαγή. Είπαμε πριν, δεν είναι μόνο οι πειρατές που βγάζουν κέρδη. Κάποιος πάρα πολύ έξυπνος σκέφτηκε γιατί να βγάζουμε μόνο ταινίες της ρομαντικής εποχής, ας βγάλουμε ταινίες της σύγχρονης εποχής. We had our ship, the CEC Future, hijacked on the 7th of November, about 2 o'clock in the afternoon. This was not for messing around. This was for keeps. You know, people's lives were at stake. Piracy has transformed into a well-developed business. I'm part of that business. Pirates hijacked the CEC Future. Dangerous explosion of pirate ship carrying Russian tanks was seized. Continuing instability in Somalia has led to the flourishing of piracy. The pirates used to be fishermen in the past. But since their resources were taken away in front of their eyes. This is an extortion. It is a criminal extortion. Everybody's making money on it. I have to get at least 5 million. Because these people, they're rich, they have money. So I'm hoping that somebody can see this picture or video, can help us.